συγκλονισμένη η κοινή γνώμη από την καταγγελία για βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών στη Λάρνακα, καθώς και από όλες τις φρικιαστικές πτυχές της όλης υπόθεσης με ναρκωτικά, κακοποίηση και φοβερή δράση κυκλώματος μέσω διαδικτύου. Δύο Λαρνακείς, ένας εκ των οποίων γνωστός επιχειρηματίας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι και τέθηκαν υποκράτηση. Για υπόθεση βιασμού ανηλίκων κοριτσιών συνελήφθη 59χρονος γνωστός επιχειρηματίας στη Λάρνακα και 35χρονος από την Ορόκλινη κάτοικος Λευκωσίας, έπειτα από καταγγελία 15χρονης. Το δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν το πρωί εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα εξαήμερης κράτησης. Το ανήλικο κορίτσι κατήγγειλε προχθές στο ΤΑΕ Λάρνακας ότι 35χρονος, τον οποίο γνώρισε πριν από λίγες ημέρες σε ηλεκτρονική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, την παρέσυρε σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, όπου σύμφωνα με τον ισχυρισμό της όχι μόνο τη βίασε και την κακοποίησε, αλλά έφερε 14χρονη η οποία θα παρήχε σεξουαλικές υπηρεσίες επιπληρωμή. Στη συνέχεια ο 35χρονος ύποπτος, σύμφωνα πάντα με τη 15χρονη, μετέφερε τα δύο κορίτσια στη Λάρνακα, στο διαμέρισμα του 59χρονου υπόπτου, όπου σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο ανήλικες κακοποιήθηκαν και βιάστηκαν εκ νέου. Η 14χρονη δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και αναζητείται από την αστυνομία. Η 15χρονη ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών με τον 35χρονο πριν τη βιάση. Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά του στη Λευκωσία εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα 4 γραμμάρια άσπρη σκόνη στην οποία παραδέχτηκε ότι είναι κοκαίνη και 11 γραμμάρια ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης. Σε έρευνα που έγινε χθες βράδυ στο διαμέρισμα του 59χρονου επιχειρηματία στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν πολλά σεξουαλικά βοηθήματα. Ο 59χρονος και ο 35χρονος θεωρούνται ύποπτοι για αδικήματα κατά παράβαση της καταπολέμησης εμπορίας προσώπων και διαφθοράς ανήλικης. Εναντίον τους εξετάζονται υποθέσεις για βιασμό, κατοχή ναρκωτικών, απαγωγή, διαφθορά γυναίκας, επίθεση και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, εκμετάλλευσης πορνών, άγρα πελατών για ανήθικους σκοπούς, ληστεία και κλοπή. Δεν πρόκειται να προβούμε σε άλλες δηλώσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση για προστασία των θυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος αρνήθηκε ότι απήγαγε τα δύο κορίτσια. Ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη θέλησή τους και ότι δεν γνώριζε την ηλικία τους. Ο 59χρονος δήλωσε συντετριμμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και εξέφρασε πρόθεση να συνεργαστεί με την αστυνομία για πλήρη διαλεύκανσή της. Η αστυνομία, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, πιστεύει ότι βρίσκεται στα ίχνη κυκλώματος μαστροπών που ψαρεύουν ανήλικα κορίτσια, τα οποία εκπορνεύουν σε άτομα που πληρώνουν αδρά. Το κύκλωμα, σύμφωνα με αστυνομικό εκπρόσωπο, δραστηριοποιείται σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δελεάζει με χρήματα και ναρκωτικά νεαρές ανυποψίαστες κοπέλες.